centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλησπέρα κύριε Νατσούρη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είχε δημιουργηθεί αίσθηση και με αυτό που είπατε στις δηλώσεις το μεσημέρι, τις οποίες παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση εδώ στο σταθμό μας, ότι και όλοι το είπαν, ζητούσαμε 2-3 μέρες να μπορέσουμε από μόνοι μας ίσως να διορθώσουμε την κατάσταση. Φαίνεται ότι αυτό το αίτημα που υπήρχε αντίστοιχα από τα Γιάννενα εδόθη ως παράταση και επανεξέταση κατάσταση στα Γιάννενα μέχρι το Σάββατο, σε εμάς δεν δόθηκε. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη, κύριε Σαββόπουλε, μάθει το γιατί. Κύριε Νατσούλη, σήμερα μας επισκέφθη ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς, όπου σχεδόν 2 ώρες και μισή ώρα πάνω στο γραφείο, τέλος πάντων έγινε μια συζήτηση με όλους τους αυτοδιοικητικούς, παρουσίασε όλα τα στοιχεία τα οποία είχε και είπε ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτό που έχουν αυτοί ως αλγόριθμους δύο επίπεδα. Το ένα ειδικά που είναι το όριο το 150, τέλος πάντων μας είπε ένα νούμερο το οποίο την Παρασκευή που μας πέρασε ήταν στο 144, και ότι αυτή τη στιγμή που μιλούσαμε το μεσημέρι είχε φτάσει στο 224. Ναι. Κουζάνη μπήκε στο επίπεδο 4 με 157 τον αλγόριθμο αυτό, και ότι η Ταγιάννη ήταν μεταξύ 141, 149 και 151. Έπαιζε δηλαδή μεταξύ του 150. Τώρα από εκεί και πέρα η Επιτροπή των Επιδημιολογών, των Λοιμοξιολόγων, των 31, συνεδριάζει κάθε Τετάρτη. Είπε ότι θα παρευρεθεί εκεί πέρα και τέλος πάντων θα δώσει τα στοιχεία ότι αυτά, η Επιτροπή είναι αυτή, τα έχουν τα στοιχεία η Επιτροπή, καθημερινά υπάρχει η ανανέωση. Εμείς αυτό που σχεδόν ομόφωνα, όχι σχεδόν ομόφωνα, ομόφωνα όλοι μας, ζητήσαμε, επειδή έχουμε αρκετούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι είμαστε μια αραιοκατοικημένη πόλη και δεν έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά όπως έχουν κάποιες άλλες πόλεις, όπως είναι και η Κοζάνη. Ένας δεύτερος λόγος που ο ίδιος τον παραδέχτηκε είναι ότι το νοσοκομείο μας με τα σημερινά δεδομένα πάντοτε που μιλάμε δεν δέχεται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή πίεση όσον αφορά τις νοσηλίες. Δεν νοσηλεύεται κανένας. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία μπαίνει μέσα στο 17. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι μετά την ένταξη της Κοζάνης στο επίπεδο 4 βλέπουμε ότι είμαστε πιο συμμορφωμένοι στα μέτρα τα οποία, ας πούμε, ήδη έχουμε συμμαζευτεί λίγο, και θεωρούσαμε ότι ένα τριήμερο, τετραήμερο ίσως βλέπαμε διαφορετικά νούμερα. Όπως τα Γιάννενα, να μας επανεξετάσουν το Σάββατο, αυτό θέλαμε κι εμείς. Αυτό ζητήσαμε, δυστυχώς δεν έγινε από ό,τι φάνηκε με το αποτέλεσμα και την απόφαση της Επιτροπής το απόγευμα. Ζητήθηκε και συζητήθηκε ξεχωριστά η αδικία που βλέπουμε ξεκάθαρα όσον αφορά τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου. Για τα οποία πρέπει να πω ότι οι έμποροι είναι πολύ πολύ εκνευρισμένοι. Και δικαιολογημένα. Γιατί εντάξει, το συζητήσαμε. Φαίνεται κιόλας, βέβαια ο κύριος Χαρδαλιάς, θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο υποσχέθηκε, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβει εμάς το 14ήμερο να αλλάξει αυτό. Ότι και αυτοί φαίνεται και βλέπουν ότι από τα. Τέλος πάντων, τα στοιχεία που έχουν ότι στο συγκεντρωτικό των κρουσμάτων δεν φαίνεται να φέρνει το λιανικό εμπόριο τα καταστήματα να φέρνει έτσι μεγάλα ποσοστά. Αλλά είναι ολοφάνερο. Όταν έχουμε καταστήματα λιανικού εμπορίου με τους ίδιους τους επιχειρηματίες να λειτουργούν, ξέρω εγώ, μέσα ως εργοδότες τέλος πάντων, και υπάρχει ένα πελατολόγιο συγκεκριμένο σε ένα συγκεκριμένο χώρο που λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας με τα αντισηπτικά. Είναι αδιανόητο γιατί κλείνουν καταστήματα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι. Πρέπει όλοι μας όταν λέω μηδενός εξαιρουμένου και του εαυτού μου να προσέξουμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί και τα στοιχεία, κύριε Νατσούλη, που δείχνουν τα 114 ενεργά κρούσματα εκ των οποίων τα 67 είναι ασυμπτωματικά, είναι ένα στοιχείο το οποίο, εντάξει, φοβίζει τους ειδικούς επιδημιολόγους και επιστήμονες. Δυστυχώς για δεύτερη φορά. Ότι ειδικά αυτά τα 67 μπορούν να κάνουν τεράστια ζημιά, αυτό εννοείται. Ναι. Και δυστυχώς για δεύτερη φορά μέσα στο 2020 βρισκόμαστε έτσι στο μάτι του κυκλώνα. Έχουμε αποδείξει ότι περάσαμε πολύ πιο δύσκολα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όπου είχε μεγαλύτερη και επιθετικότερη μορφή ο κορονοϊός. Εγώ θέλω έτσι να παρακαλέσω για μια ακόμη φορά τους συμπολίτες να κάνουν υπομονή. Ξέρω ότι έχουν δίκιο. Ζητήσαμε από τον Υπουργό στο τετραήμερο της αυτό που ζητήθηκε. Ο Υπουργός δηλαδή, που είπε δεν βάλαμε μυαλό πάντως, έτσι. Συμφωνείτε εσείς με αυτή τη δήλωση? Κάτι το οποίο είπε, ξέρω εγώ, ότι είστε μια πολύ όμορφη πόλη και τα λοιπά. Ήταν μια ερώτηση
ενός δημοσιογράφου. Εντάξει, τώρα απάντησε, ξέρω εγώ, με τον δικό του τρόπο, τον οποίο μετά βέβαια είπε. Είπε με αγάπη το λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει το είπε. Ότι δεν βάλαμε μυαλό. Εσείς το πιστεύετε αυτό, ότι δεν βάλαμε μυαλό? Κύριε Νατσουλή, μιλάμε για μια παγκόσμια πανδημία. Βλέπουμε δηλαδή, τώρα θα σας πω, ας πούμε, με στοιχεία, ότι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μεγάλες πόλεις... Ξέρετε γιατί το λέω, ξέρετε, να το θυμίσω, γιατί χτύπησε κάπως όλο αυτό την ώρα, τη μέρα που μπαίνει η Καστοριά στο lockdown και στο επίπεδο 4, ακούμε και ότι δεν βάλαμε και μυαλό. Χτυπάει λίγο και καταλαβαίνετε ότι ανεβάζει την αδρελανίνη στους κατοίκους. Η συζήτηση, ναι, ήταν κάτι το οποίο, ακούγοντας μόνο αυτό το κομμάτι, ότι δεν βάλατε μυαλό, τέλος πάντων, ίσως, ξέρω εγώ, και είναι και λογικό αυτός που το ακούει να μην το ακούει ευχάριστα και να παδιάζει. Ναι, κάθισε 2,5 ώρες ο κ. Χαρδελιάς, είπε αυτά που έπρεπε να πει. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια έτσι παγκόσμια πανδημία. Βλέπουμε, ας πούμε, πόλεις οι οποίες πριν 10 μέρες δεν είχαν κανένα κρούσμα και τώρα ξαφνικά πάνε σε διψήφια και ίσως σε τριψήφια σε λίγο καιρό. Πρέπει να προσέχουμε. Είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται. Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι χώροι οι οποίοι κινούμαστε είναι πιο κλειστοί από ό,τι ήταν την καλοκαιρινή περίοδο. Βλέπουμε περιπτώσεις οι οποίες καθημερινά έτσι γινόμαστε αποδέκτες μηνυμάτων για κάποιες απροσεξίες οι οποίες μας τύχησαν έτσι 10-15 κρούσματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Όταν έχουμε κάποια συμπτώματα, καλό θα είναι για εκείνο το διάστημα ιδιαίτερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ξέρετε ότι από την Παρασκευή η μάσκα θα είναι υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους. Παντού. Έχουμε πει ορισμένα πράγματα. Δύσκολο, και πάνω σε αυτό που λέτε, θυμηθήκαμε νωρίτερα στην εκπομπή αυτό που είχετε κάνει, ένα πολύ ωραίο πράγμα, τη μέρα που μπήκε σε lockdown η Μεσοποταμία. Είχατε ανοίξει λοιπόν τηλεφωνικές γραμμές στην περιφέρεια για οποιαδήποτε απορία. Γιατί πρέπει να σας πω, ήδη έχουμε απορίες για τα ταξί, για το ΚΤΕΛ, για τις μετακινήσεις εκτός νομού από εκπαιδευτικούς, για φροντιστήρια, για συνεργεία, για βουλκανιζατέρ. Θέλουμε λοιπόν με κάποιον τρόπο αύριο, αν μπορείτε. Από αύριο θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο και θα υπάρχουν έτσι οι πληροφορίες όσες χρειαστεί. Δεν ξέρω αν θα είστε και στη διάθεσή μας αύριο ή αν θα τρέχετε αύριο, αλλά κάποια στιγμή να γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις για να ξέρουμε όλοι μας, να μπορούμε όλοι να βοηθάμε σε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης, τι παραμένει ανοιχτό, τι κλειστό και πώς γίνεται. Θα υπάρχουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Την άλλη φορά, εκτός από το κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης, λειτουργούσε και το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στο γραφείο του Αντιπεριφερειακού. Όπου υπήρχε, ας πούμε, η σχετική ενημέρωση και ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και εκείνη. Πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να υπακούσουμε, πρέπει να εφαρμόσουμε αυστηρά τα μέτρα. Είναι μια δύσκολη περίοδος ακόμη. Τα καταστήματα θα υποστούν έτσι ένα μεγάλο έτσι πλήγμα αυτό το 14ήμερο. Ανεπανόρθωτο το έγραψαν και στο χαρτί. Και είναι ανεπανόρθωτο. Τώρα από εκεί πέρα φαντάζομαι, τουλάχιστον σε κάποια καταστήματα, όπως είπαμε, που μπορούν να και πληρούν τις προϋποθέσεις έτσι της λειτουργίας τους με όρους ασφάλειας, πιστεύω ότι να διορθωθεί όσο πιο άμεσα γίνεται και να προλάβουν, ξέρω εγώ, κάποιο χρονικό διάστημα του 14ημέρου, το οποίο ουσιαστικά μπήκαμε στην κατηγορία 4. Στο οποίο χάνεται και το τριήμερο της 26ης έως 28ης Οκτωβρίου, για το οποίο υπήρχαν κρατήσεις, όπως μας έλεγε ο κ. Μαρόπουλος το πρωί στην εκπομπή, από την ώρα που έμαθαν ότι έρχεται Χαρδαλιά στην Καστοριά και τα κανάλια να λένε ότι μπαίνει η Καστοριά στο κόκκινο, ήρθαν όλες οι ακυρώσεις. Δυστυχώς χάσαμε μια ακόμη ευκαιρία για κάποιον κόσμο, για κάποια εισοδήματα στην Καστοριά. Αυτό είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε να το αποφύγουμε παρόλη την προσπάθεια όλων. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι θα πάμε από την Παρασκευή το πρωί στην κατηγορία 4. Τώρα αυτό που θέλω, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, είναι να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα. Αυτό το λέτε γιατί φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει και δεύτερο 14ήμερο? Κύριε Νατσούλη, οι επιδημιολόγοι βλέπουν αριθμούς και στοιχεία. Δεν θα σταματήσουν λοιπόν να τα βλέπουν και μέσα αυτές τις 14 μέρες. Καθημερινά θα γίνεται. Αυτό εξυπακούεται. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, ότι ξαφνικά διπλασιάστηκαν τα κρούσματα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 2 μέρες. Βλέπουμε πόλεις όπως οι Σέρες που είχαν μηδενικά κρούσματα, εχθές είχαν 26, σήμερα δεν ξέρω πόσα έχουν. Βλέπουμε η Θεσσαλονίκη που είχε 6 πριν μια εβδομάδα και μου είχε προξενήσει και εντύπωση και σήμερα είναι στο 163 μέχρι τις 1.30 ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή, μη θεωρούμε και είναι παράκληση προς πολλούς συμπολίτες που υπάρχει μια μερίδα δυστυχώς συνανθρώπων μας οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κορονοϊός. Το αν είναι κατασκευασμένος ή όχι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση στην οποία δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, αλλά φαίνεται
καθημερινά από τις αναστροφές των έτσι... Ότι ζει ανάμεσά μας. Ότι ζει ανάμεσά μας και ότι υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ασυμπτωματικών και ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή με ένα μέσο όρο ηλικίας στα 114 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ο μέσος όρος ηλικίας της Καστοριάς είναι ή 37 ή 38 ετών. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα σε ένα 15ήμερο, 20ήμερο δεν μπορεί, ας πούμε, να ανέβει αυτός ο μέσος όρος ηλικίας ή όσο μεγαλώνουν τα κρούσματα να πλησιάσει, ας πούμε, αυτή την ευαίσθητη ηλικία η οποία προστατεύεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, η τρίτη ηλικία που λέμε και οι ευπαθείς ομάδες. Όλοι μας θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και θα πρέπει να υπακούμε τις οδηγίες οι οποίες μας δίνει ο ΕΔΗ. Πολλά ερωτήματα σε σχέση με τα Γιάννενα, αυτό με την ερώτηση με την οποία ξεκινήσαμε. Ευθέως, κύριε Σαββόπουλε, αν μπορείτε να επανέλθετε λίγο πιο εξειδικευμένα. Πιστεύετε ότι αδικηθήκαμε σε σχέση με τα Γιάννενα, τα οποία τα δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία? Κύριε Νατσούλη, τα λόγια του κυρίου Χαρδαλιά, και επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν καθημερινά μέσω του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος Χαρδαλιάς μας είπε ότι τα Γιάννενα είχαν αυτόν τον αλγόριθμο στο 149, ένας αλγόριθμος όπου μπαίνουν 17 ή 18 παράμετροι, εκ των οποίων είναι αποδεκτό ένα σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Τα Γιάννενα βρισκόντουσαν στο 149, εμείς την προηγούμενη Παρασκευή ήμασταν στο 144 και σήμερα που μιλούσαμε το μεσημέρι ήμασταν στο 226. Δηλαδή, όλοι τώρα πάνω δηλαδή αυτοί, προσέξτε, τώρα το να μπούμε σε μια συζήτηση, γιατί αυτό γινόταν και νωρίτερα με την Κοζάνη. Θυμάστε πολύ καλά ότι η Κοζάνη μπήκε πολύ νωρίτερα με εμάς, με το 157. Ήταν πολύ δύσκολο με το 224 να μείνουμε έξω εμείς. Να μην μπούμε εμείς το 4. Γιατί 224, ο καθένας που βγάζει εμείς τις αποφάσεις έχει την ευθύνη των αποφάσεων. Εμείς προσπαθήσαμε, βάζοντας έτσι κάποια επιχειρήματα που τα ανέφερα στην αρχή, να ζητήσουμε μια παράταση μέχρι το Σάββατο, μέχρι την Κυριακή, γιατί τέλος πάντων είπαμε τους λόγους και τους οποίους εξηγήσαμε. Και μάλιστα του θύμισα λίγο την σύσκεψη που κάναμε 15 Μαρτίου, όπου σύσσωμε τότε, είχαμε υπογράψει εκείνη την αυστηρή επιστολή, την πρώτη, όπου ζητούσαμε όταν, ας πούμε, υπήρχαν έτσι εικόνες από γειτονικές χώρες, Ιταλία και Ισπανία, και είχαμε χαρακτηριστεί έτσι αυστηροί ή όχι. Ζητήσαμε τότε λοιπόν να μπουν μέτρα έτσι ώστε να προστατευτεί όλη η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Το θυμάστε πολύ καλά. Ναι, ναι. Και σε αντιπαράθεση και σε παραλληλισμό σε σχέση με τη σημερινή μέρα, είπαμε τότε από έστικτο και βλέποντας εικόνες έτσι ανησυχητικές, ζητήσαμε αυστηρότερα μέτρα. Σήμερα, σύσσωμοι πάλι και ομόφωνα όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, τότε ήμασταν και οι ίδιοι και ίσως και λίγο παραπάνω και φορείς άλλων φορέων, ζητάμε να μας δώσετε μία παράταση 4 ημερών, πιστεύοντας ότι θα έχουμε πολύ καλύτερους αριθμούς. Από εκεί πέρα δεν έγινε δεκτή αυτό το αίτημα από όλους μας. Αποφάσισε η Επιτροπή τις 5 η ώρα να ότι μπαίνουμε στην κατηγορία 4. Και ανακοινώθηκε σε έκτακτη. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πειθαρχήσουμε. Έγινε έκτακτη συνέντευξη για την Καστοριά. Αυτό έγινε το απόγευμα. Ναι, αναφέρθηκε και σε άλλες πόλεις από εκεί. Εντάξει, αλλά η Καστοριά αναφέρθηκε πρώτη, γιατί μόνο η Καστοριά κλείνει. Ναι. Τώρα, για τα σχολεία ερωτήματα. Τι γίνεται από την Παρασκευή? Κανονικά τα σχολεία, παιδιά, από την Παρασκευή. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι στα σχολεία. Εκτός αν έχετε κάποια άλλη πληροφορία εσείς, κύριε Σαββόπουλε. Όχι, όχι, δεν αλλάζει. Απλώς υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, λέει κάπως. Και τα φροντιστήρια, φαντάζομαι, κανονικά και τα φροντιστήρια. Όπως αυτό δεν αλλάζει. Είπε κιόλας ότι τα σχολεία είναι τα τελευταία που θα κλείσουν. Αυτό τουλάχιστον είπε, και βάσει των στοιχείων αυτών που έχουν, ότι δεν έχουν μεγάλο ποσοστό συμμετοχή στον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ως λειτουργία των σχολείων. Γίνεται επίσης σύγχυση για το αν θα βγαίνουμε. Ένα παράδειγμα, θυμάμαι καλά, της Ιρλανδίας, όπου, ας πούμε, το μόνο που λειτουργεί, λέει, αυτή τη στιγμή είναι τα σχολεία. Τέλος πάντων, αυτοί έχουν τα στοιχεία, αυτοί είναι ειδικοί. Εμείς οφείλουμε να υπακούσουμε. Υπάρχουν πολλές φωνές διαμαρτυρίας. Έχουμε πει, επαναλαμβάνω, έτσι, πολλά πράγματα τα οποία είμαστε αντίθετοι, κυρίως, ας πούμε, με το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικού εμπορίου. Από εκεί και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε και να φροντίσουμε μέσα σε 2 εβδομάδες να αποδείξουμε ότι αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει να κατέβουν πάρα πολύ για να επανέλθουμε στα φυσιολογικά επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι, γιατί έρχονται μηνύματα, δεν χρειάζεται κανένα SMS πια, κυκλοφορεί 24 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι εκείνο, δεν είναι εκείνο, δεν το lockdown αυτό, το αυστηρό. Δεν υπάρχει για την ώρα απαγόρευση κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Απλά δεν θα έχεις που να πας, θα γυρνάς σαν την άδικη κατάρα. Ο κατοίκων περιορισμό, όπως θυμάστε πολύ καλά που έσανε κάποιες, είναι πολύ δύσκολο να μπουν τέτοια μέτρα που είχαν μπει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι μια εμπειρία, ξέρω εγώ, σύμφωνα με αυτά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο 8μηνο, 9μηνο. Ωραία, και 2-3 απλώς, κύριε Νατσούλη, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να ξαναπώ λίγο κάτι. Κύριε Σαββόπουλε, πριν το πείτε, 2-3 χρηστικά. Να τα πείτε, αλλά είναι 2-3 χρηστικά. Θα πω.
Είναι σημαντικό. Το 4 δεν είναι τελευταία κατηγορία. Είναι βέβαια, το έχουμε πει. Δηλαδή, μην νομίζει κάποιο βλέποντα τον επιδημιολογικό χάρτη ότι δεν έχει άλλο. Έχει δηλαδή, αν και πούμε, παρέχει. Κάποιοι αλγόριθμοι, εκεί που ξαφνικά εμείς με την κατηγορία 4 που δεν έχει καμία σχέση με εκείνα τα lockdown που είχαμε ζήσει, ξέρω εγώ, πριν τέλος πάντων 8 μήνες, 9, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, αν δεν διορθωθούν σε κάποιες περιφερειακές ενότητες οι αριθμοί. Υπάρχει και παραπάνω πέρα, επίπεδο. Ναι. Τώρα, 2-3 χρηστικά. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκτός νομίου. Ειδικά στο δημόσιο τομέα, εκπαιδευτική κυρίως και όχι με μόνο. Βεβαίως, το εργοδότη μπορεί να μετακινούνται, ήδη εφαρμόζεται στην και στον ιδιωτικό τομέα. Και στον ιδιωτικό τομέα. Εργασία δεν επιλέγει τομέα. Θα πρέπει να υπάρχει βεβαίως εργοδότη και μπορούν να μετακινούνται. Φοιτητές μετά την Παρασκευή που θέλουν να πάνε στα μέρη τους, θα μπορούν. Την Παρασκευή ήταν κάτι που τον ρώτησα εγώ προσωπικά ο ίδιος. Κοιτάξτε, η απάντηση ήταν η εξής. Επειδή με τους φοιτητές είναι πολλοί οι φοιτητές και ίσως ας πούμε. Αν ανοίξει το κομμάτι των φοιτητών, θα υπάρχουν πάντοτε δικαιολογίες για μετακίνηση. Είπε επιλέξει ότι για 15 μέρες δεν μπορούν να μετακινούνται οι φοιτητές. Κόσμος να έρθει από έξω, από τι να πω, διάφορα μέρη. Από έξω, είναι μόνιμη κατοικία η Καστοριά, μπορεί να έρθει, αλλά και όσο διαρκεί το 14ήμερο δεν μπορεί να βγει. Δεν θα μπορεί να βγει. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έρθει επίπεδα, το παιδί σας τώρα που σπουδάζει βεβαίως, κάπου πίσω, μπορεί αλλά δεν μπορεί να βγει, να φύγει ξανά. Σε κάποιος που δεν έχει μόνιμη κατοικία. Δηλαδή, σε καθεστώς, όπως είναι το επίπεδο 4 που υπάρχουν κάποια επίπεδα προστασίας. Μπορείς να μπεις, αλλά δεν βγαίνεις για όσο διαρκεί το καθεστώς έτσι το επίπεδο το οποίο έχει προστασία. Συνεργεία βουλκανιζατέρ λειτουργούν κανονικά επίσης. Λογικά, φαρμακεία κανονικά επίσης. Ναι. Όπως επίσης κρεοπολία, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω ό,τι τουλάχιστον. Ό,τι έχει σχέση με τρόφιμα, ναι. Με τρόφιμα είναι ανοιχτό επίσης. Φαντάζομαι δεν λειτουργούν δικαστήρια, εισαγγελίες, υποθηκοφυλάκια, αρχαιολογική χώρη, μουσεία, σπήλαια. Ό,τι έχει σχέση με κινηματογραφικές προβολείς, πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά χειρίσματα, έχει γίνει μια ερώτηση από τον Άγιο Παΐσιο που ήταν εδώ. Που είχαν γυρίσει, ναι, κέντρα διασκέδασης, μουσικές σκηνές. Όλη η εστίαση εκτός όπου υπάρχει το take away εκεί που λειτουργεί με το πακέτο, ναι. Παιδότοποι. Όλοι οι αγώνες και οι προπονήσεις με εξαίρεση την ατομική άθληση δεν επιτρέπεται. Τα γυμναστήρια είναι κλειστά. Εμποροπανήγυρες και κυριακάτικες αγορές και αυτές είναι κλειστές. Όλο το λιανεμπόριο, κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής, συνέδρια, εκθέσεις, υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων. Το ανώτερος αριθμός συγκέντρωσης είτε σε ανοιχτό είτε σε κλειστό χώρο, σε κλειστό εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα τετραγωνικά μέτρα, είναι ο αριθμός 9. 9 και στις εκκλησίες την Κυριακή. Στην εκκλησία, αυτό που ήθελα να πω είναι 9. Δηλαδή... 9 μισό λεπτάκι. Βγάζοντας έξω ιερέα, ψάλτες, επιτροπές, παπαδοπαίδια, επιτρόπους, εκτός από αυτούς 9. Στην Ατσούλη, ο ανώτερος αριθμός που επιτρέπεται σε κλειστούς με τα απαραίτητα τετραγωνικά και σε ανοιχτούς χώρους είναι ο αριθμός 9. Μα 9 είναι μόνο παπάς, επίτροπος, ψάλτης, δεξίος, αριστερός, παπαδοπέρι, τι γίνεται, 9 είναι. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σεβασμιότατο πριν μια ώρα περίπου. Θα το δούμε αυτό με την αστυνομική διεύθυνση. Μάλιστα. Περίπτερα μας ρωτάνε, περίπτερα ισχύει κάποιος περιορισμός το 12 γιατί έχουν ακούσει τώρα από την Αθήνα με τα 12, υπάρχει θέμα με περίπτερα? Τα περίπτερα ήταν αν θέλουν 24 ώρες ήταν ανοιχτά και νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουν κάποιο, δεν έχουν, δεν υπάρχει στο κατάλογο περίπτερο, δεν βλέπω δεν εγώ νομίζω, τουλάχιστον όχι, δεν υπάρχει, άρα νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, όχι. Ωραία, τα περίπτερα κανονικά, μάλιστα. Κύριε Σαββόπουλε, καλή υπομονή σε όλους μας. Να είστε καλά. Ελπίζω καλή τα δύναμη, στοιχεία. Καλή δύναμη, καλή υπομονή. Τα στοιχεία του 14ημέρου να είναι τέτοια ώστε να μην ανοδηγήσουν και σε νέο 14ημέρο. Κρατήστε αυτό που λέει ο κύριος Σαββόπουλος, ότι ο ΕΟΔΗ θα συνεχίσει να μετράει τι γίνεται στην Καστοριά. Όχι και τις 14 αυτές μέρες. Παντού, κύριε Παραδάκη. Παντού, εδώ μας ενδιαφέρει, ναι, εδώ ναι, ναι, παντού, ναι. Δεν είναι δηλαδή το ότι μπαίνει στο 4, εννοείται ότι συνεχίζει. Η Κοζάνη ανέβηκε το 157 της Κοζάνης. Είναι τις 4. Αυτό βέβαια έχει να κάνει γιατί μιλάμε για ένα 14ήμερο. Εφόσον περάσει το 14ήμερο, τότε βλέπουμε τα αποτελέσματα του κλεισίματος. Αλλά εμείς είπαμε ότι με το 4 της Κοζάνης που εφαρμόζεται εδώ και 5 μέρες, τέλος πάντων υπήρχε έτσι μια καλύτερη συμμόρφωση όσον αφορά τα μέτρα τα οποία είχαμε λάβει, ξέρω εγώ, από πλευράς των Καστοριανών, ναι, πολιτών και θεωρούσαμε ότι σε 4-5 μέρες θα βλέπαμε μια βελτίωση. Δηλαδή, μισό λεπτό, αυτό που λέτε έχει σημασία. Δηλαδή, Κοζάνη, αν σήμερα έλεγε το 14ήμερο, θα πήγαινε και για άλλο. Εφόσον ο αριθμός, κύριε Νατσούλη, είναι πάνω από 150. Όπως είναι δηλαδή. Δηλαδή, εμείς την προηγούμενη Παρασκευή ήμασταν στο 144. Ναι.
Το 144 μέχρι και σήμερα ανεβαίνει. Εχθές ήταν 209, σήμερα είναι 224. Εφόσον με τη λήξη του 14ημέρου είμαστε πάνω από το 150, είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουν πάλι οι δικοί. Άρα της το 150 είναι ο βαθμός, ας πούμε, ας το χαρακτηρίζουμε έτσι. Ο βαθμός. Αν τον περάσουμε, πάμε και για νέο 14ημέρο. Αν δεν τον περάσουμε. Μην κάνουμε τέτοια συζήτηση. Είπαμε θα συμμορφωθούμε και οι αριθμοί θα. Εντάξει, θα πέσουν και θα λήξει το 14ημέρο. Ναι, την κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να μην βρεθούμε παραμονές. Ναι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό ακριβώς. Κύριε Σαββόπουλε, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό υπάρχει βράδυ. Πολλή δουλειά για όλους μας από εδώ και πέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.